Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η συνέντευξη θα είναι παραγωγική. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας μετά την αναρτήρια δηλώσεις του προπονητή. Περιμένω από εσάς να κάνετε μια διερευνητική δημοσιογραφία, κύριε Ζαβέ, ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε αναφορά, συγκεκριμένη αναφορά, ότι αυτός αγώνας είναι και κλεισμένων των θυρών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά επιτρέπεται σε συνταξιούχους και παιδιά κάτω των 12 ετών, εφόσον και αν συνοδεύονται από τις μητέρες τους. Συνταξιούχους, είπαμε. Λοιπόν, κύριε Μαλαχτέ, ένα λεπτό. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο στον προπονητή μας. Κύριε Χριστοφόρου, παρακαλώ. Σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Έχουμε το παιχνίδι της Σαλαμίνας το ερχόμενο Σάββατο. Ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, γνωρίζοντας το πόσο καλά οργανωμένη είναι στην άμυνα η ομάδα της Σαλαμίνας, αλλά και πόσο καλή είναι στις καλές οργανωμένες, γρήγορες αντεπιθέσεις. Έχοντας ποδοσφαιριστές στην επίθεση, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Για μας το έργο μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, διότι έχουμε δύο ακραίους αμυντικούς, όπως είναι ο Σέλης και ο Ελευθερίου, τραυματίες, και αυτό μας περιορίζει πάρα πολλά στις επιλογές μας. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ανεβάσει ένα μικρό, τον Σωτήρη, από τη δεύτερη ομάδα. Θέλω να τον παρακολουθήσουμε στις προπονήσεις της ομάδας και αν κρίνουμε ότι είναι ικανός και έχει το επίπεδο που ζητούμε, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας μέχρι τέλους. Το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω και της απουσίας του κόσμου, ο οποίος ήταν έντονος και πολύ βοηθητικός για να πετύχουμε την νίκη εναντίον του Οθέλου με τον τρόπο που ήρθε και στο λεπτό που ήρθε. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι όλοι στη διάθεσή μας. Θα σας αναφέρω και κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε από εμάς για τις μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Όπως γνωρίζετε, έχουμε δώσει άδεια στον Ντανιέλ Ζίνιο για προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό που έχει να πάει στη χώρα του. Εκεί θα μπορεί να το δει και ο γιατρός που τον έχει εγχειρήσει στο γόνατο. Και ανάλογα σε λίγες μέρες θα έχουμε μια ενημέρωση κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι μαζί μας ή θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Για μένα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν βασικός, μπορώ να πω ότι και αναγκαίος, διότι έχει συνεισφέρει και στο σκοράρισμα, πράγμα το οποίο λείπει αρκετά από την ομάδα μας και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να το βελτιώσουμε. Ήδη μίλησα με τον τρίτο τερματοφύλακα, έναν νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος είναι αρκετά καλός, αλλά για μένα δεν νοείται ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας να μην είναι Κύπριος. Από τη στιγμή που έχουμε και επενδύουμε σε Κύπριους νεαρούς τερματοφύλακες, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δώσουμε τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα σε ένα δικό μας παιδί, από αυτούς που έχουμε και προπονούνται ήδη με την πρώτη ομάδα. Ήδη μίλησα με έναν νεαρό από Βενεζουέλα σέντερφορ που υπάρχει στην ομάδα. Είναι και αυτός αρκετά καλός, αλλά είναι τόσο δαπανηρός όσο είναι το προϋπολογισμό της δεύτερης ομάδας και το U17 μαζί. Και αν αρέσει, θα είναι όσον είναι ο προϋπολογισμός της Ακαδημίας για 2 χρόνια. Για μένα, λόγω του οικονομικού, πρέπει να αποχωρήσει και προς αυτόν τον στόχο δουλεύω. Για τα
υπόλοιπα με τα γραφικά θα ενημερώνουμε και εγώ από εσάς. Αυτά, είμαι στη διάθεσή σας. Λέω να ξεκινήσουμε εξ αριστερών, από τον κύριο Γεώργιο Γεωργίου, ο οποίος είναι ίσως και ο αρχαιότερος σας, αλλά και αελίστας δημοσιογράφος. Γιώργο. Κινήσεις με τους παίκτες που θα έρθουν, υπολογίζεται και στο Σάγκετ πλέον. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται έτοιμος. Η προσαρμογή και να γνωρίζει ο νέος ποδοσφαιριστής που θα έρθει στην Κύπρο, στην ομάδα ειδικά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά το Γενάρη. Ο Σάγκετ είναι ήδη στην ομάδα, προπονείται με την ομάδα, γνωρίζουμε την αξία και την προσφορά του, γνωρίζουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει ενίσχυση με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό νομίζω ότι περάσει τις τελικές εξετάσεις που θα έχει την ερχόμενη Τρίτη, θα είναι μία από τις 4 μεταγραφές. Παύλο. Να εκλάβουμε κύριε Χριστοφόρου από την ενημέρωση που μας έχετε κάνει πριν από ένα λεπτό για κάποια δεδομένα στα μεταγραφικά, ότι το βάρος στη μεταγραφική ενίσχυση θα δοθεί πάνω στην επιθετική γραμμή. Εκεί ίσως θεωρείται ότι πονάει η περισσότερη ομάδα και θέλει ενίσχυση. Είναι μια θέση που όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δεν έχουμε το εύκολο γκολ, γι' αυτό θα κοιτάξουμε για ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάτι για τον Ταλιετίνιο, επειδή είπε ο κ. Σταφόρος, νομίζω είχαν διαδημόσει ότι οριστικά έφυγε, γιατί αποχαιρέτησε κιόλας με το Facebook τους συμπαίκτες του και όλους τους υπόλοιπους. Πόσες πήγαν στα δύνατε να μείνει ο Ταλιετίνιο. Και επίσης κάτι άλλο, μια και θα δούμε στη σειρά μου μετά, για το Νέα Σαλαμίνα. Γεγονός είναι ότι η Νέα Σαλαμίνα για το Χριστέ Χριστοφόρου, άμα μείνει η Νέα Σαλαμίνα, νομίζω ότι είναι πολύ καλά, γιατί ήταν η ήττα που δεχτήκατε η Βαρκιά και μετά φύγατε από τον Απόλλωνα. Πέρσι είχατε μια επίσης καθοριστική ήττα με τον Απόλλωνα και θέλουμε το δικό σας σχόλιο. Αλλά πήγαμε τελικό κυπέλλου με ένα τέρμα που πέτυχατε εναντίον της Σαλαμίνας και... Άρα εξισώνει τα πράγματα. Για τον Ταλιετίνιο είναι αρκετά τα πράγματα. Το ένα, για μένα, για να υπάρχει ένας γάμος χρειάζονται δύο. Και ο Ταλιετίνιο νιώθω ότι δεν αφομοιώθηκε στην ομάδα, δεν προσαρμόστηκε, δεν προσπάθησε να μάθει μια λέξη αγγλικά. Η οικογένεια του δεν προσαρμόστηκε ούτε αυτή. Υπάρχει ένας σοβαρός τραυματισμός που το φέρει μαζί του από τον καιρό που κάνουμε την εγχείρηση. Δυστυχώς δεν έγιναν οι κατάλληλες εξετάσεις όταν προσελήφθη στην ομάδα. Και όλα αυτά και μετά από κατηδία συνάντηση που είχα μαζί του, νιώθω ότι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να επιστρέψει, να συνεχίσει στην ομάδα, είναι πολύ πολύ λίγες αυτές οι πιθανότητες. Αλλά για μας, για την ώρα, είναι μέλος της ομάδας, είναι μέλος του ρόστερ και αν και εφόσον όλα αυτά συνεχίσουν να υπάρχουν, τότε θα αποτελέσει παρελθόν. Για το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα, είναι έναν εντελώς ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως και όλα τα άλλα, θα τα βλέπουμε κάθε ένα ξεχωριστά. Για μας το σημαντικό είναι να οι τρεις βαθμοί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Για την ώρα δεν μπορούμε να προσφέρουμε το θέαμα που ίσως θα θέλαμε, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και έχουμε χρόνο για να πετύχουμε και τον άλλο στόχο που είναι να προσφέρουμε θέαμα και να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας. Ο κ. Ζαβός. Βάλει τον κόλο Σταύρου, κερδίζει η ομάδα. Εσείς προσωπικά πώς είδατε τους παίχτες κατά τη διάρκεια αυτού της εβδομάδας που αντιλαμβάνεστε ότι μετά από 1,5 μήνα χωρίς ένα μήνα χωρίς νίκη
υποθέτω ότι το κλίμα ήταν διαφορετικό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πώς τους είδατε τους παίκτες, αν έχουν πάρει τα πάνω τους, αν έχουν αγωνιστεί αυτοπεποίθηση, και πώς τους φάνηκε το γεγονός ότι αγωνίστηκαν επιθέτως μπροστά σε κόσμο. Που τους βοήθησε, εγώ την εντύπωση, το καταλαβαίνω. Γενικώς άλλαξε το κλίμα στην ομάδα. Οι παίκτες του καθένας ξεχωριστά ή όλοι μαζί. Διαφοροποιήθηκε η κατάσταση στην εταιρεία. Από την πρώτη ημέρα που πήγα εκεί, που πήγαμε εκεί, νιώθω και βλέπω τους προσφεριστές κάθε μέρα να έχουν μεγάλη προσπάθεια. Να χαίρονται τις προπονήσεις, να δείχνουν μεγάλη διάθεση, να βελτιωθούν ήδη και να ανέβουν επίπεδο. Αυτό που κάνουμε εκεί νυχθημερό είναι να βελτιώσουμε και τα άλλα παρεμφερή που επηρεάζουν την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, καθημερινώς βγαίνουν στην επιφάνεια. Προσπαθούμε να τα κρατούμε μέσα στα αποδυτήρια. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να σας αποφεύγουμε, αλλά ευτυχώς για την ώρα είμαστε σε καλό επίπεδο και σε αυτόν τον τομέα και αυτό μας δίνει έτσι μια αισιοδοξία ότι θα ανέβει η ομάδα ακόμη περισσότερο. Να προσθέσω κάτι, η επιστροφή του ΟΧΕΝΕ τελικά τους ο παίκτης είναι απόλυτα υγιής, τον υπολογίζονται πλέον καθαρικά, γιατί όπως εντύπωση είναι πολύ σημαντική επιστροφή. Για μένα όλοι οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν, διότι εγώ τώρα είμαι εδώ και δεν τους γνώριζα πριν. Για όλους είναι ένα νέο ξεκίνημα. Γνωρίζω τις ικανότητες του ΟΧΕΝΕ. Γνωρίζω όμως ότι και όλοι μας πρέπει να έχουμε υπομονή, διότι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ούτε σε φιλικά ούτε στο πρωτάθλημα εδώ και 6 μήνες. Άρα πρέπει να περιμένουμε τόσο για τον ΟΧΕΝΕ αλλά όσο και για τους υπόλοιπους. Ακόμη δεν έχω αποφασίσει. Έχω μιλήσει με κάποιους που νιώθω ότι είμαστε κοντά στη φιλοσοφία, στην νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης, αλλά ακόμα δεν έχω πάρει την αποφασή μου και όταν την πάρω σίγουρα θα πρέπει να μιλήσω πρώτα με τους ίδιους, με τον ίδιο και μετά να το κοινοποιήσω. Θα μας πάρει ακόμα λίγες μέρες. Κάτι ακόμα για το αγωνιστικό και μετά το τέλος του αγώνα μας είπατε για την αμυντική γραμμή, την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας και ξανά το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ η ομάδα. Αυτό το κάνατε γιατί θέλετε να μας δείξετε ότι ξεκινάει η δουλειά από εκεί, από την άμυνα. Είναι η πιο εύκολη δουλειά να γίνει. Για έναν προπονητή νομίζω το πιο εύκολο είναι να διορθώσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Η επιθετική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και νομίζω ότι εκεί, ειδικά με τον τρόπο που έχω στο μυαλό μου και λειτουργούμε, όπου δίνω μια ελευθερία κινήσεων στους επιθετικούς, χρειάζεται περισσότερο εκεί η ποιότητα και όχι τόσο η δουλειά του προπονητή. Αλλά και σε αυτόν τον τομέα είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε με την πάροδο του χρόνου. Χαραλάμπος. Ποια θα είναι το πιο δευτερό διάστημα για τον Ρουίν Τζούνιο, ποια θα είναι η θέση του... Συγγνώμη. Για τον Ρουίν Τζούνιο. Τι. Για τον Ρουίν Τζούνιο. Τι. Ποια θα είναι η θέση του, αν έχει αποχωρήσει, αν θα μείνει... Κοντά στην ομάδα, στο αποδητήριο, στις προπονήσεις, σίγουρα δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, θέμα του Προέδρου, πώς θα διαχειριστεί. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο υποφαινόμενος. Μια συμπληρωματική. Τι ξέρω, έχετε προχωρήσει σε μικρό σκάουτερ της ομάδας, αυτούς σκέψεις, να προσδεχθεί κάποιο. Όχι, να το δω μετά που να προσληφθεί ο βοηθός, πώς θα το χειριστούμε. Ναι. Κοιτάξτε να σου πω. Η δουλειά με τις μεταγραφές, με τον τρόπο λειτουργίας που υπήρχε στην ομάδα, δεν είναι αρεστός από κανένα και είναι σε όλους γνωστόν ότι πολλοί έκαναν την ίδια δουλειά. Στην επιτυχία ήταν όλοι, στην αποτυχία κανένας.
Έχω κουβεντιάσει με όλους όσους ήταν γύρω από την ομάδα προηγουμένως, από τον Πέτερ, τον Βαλεντίν, τον Γυμναστίν και έχω καταλάβει ότι έχω καταλάβει τι είναι το πρόβλημα. Αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα αλλάξει, διότι ο πρόεδρος είπε ότι ο προπονητής θα έχει λευκό τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, θα είναι υπεύθυνος για τους προσφερθές που θα έρθουν και υπεύθυνος για τους προσφερθές που θα φύγουν. Αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας τον εαυτό μου και το πόσο υπεύθυνος είμαι, αυτόν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Αν δεν γίνει τώρα, νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Θέλω να πω κάτι για τον Ταϊρόσα. Το συμπέρασμα που κάναμε από την απάντηση που δώσατε την περασμένη εβδομάδα είναι ότι δεν προλαβαίνει ο παίκτης αυτό να εγγραφεί τον Γενάρη, ενώ δεν θα σας βοηθήσει άμεσα. Είναι σωστό το συμπέρασμα, δηλαδή να το αποκλείσουμε ο Ταϊρόσα να γραφτεί στο ρόστερ τον Γενάρη. Δεν θυμώ ποτέ. Η απάντησή σας εμείς την εκλάβαμε ως απάντηση ότι για τον Ταϊρόσα δύσκολο να το γράψουμε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Όχι, ο Ταϊρόσα ήρθε ψες βράδυ. Πήγαμε μαζί η ώρα 10.30-11 στο γιατρό, ελέξαμε το πόδι του, η εγχείρηση είναι πετυχημένη. Σήμερα τώρα το μεσημέρι θα περάσει από ειδικές εξετάσεις για να δούμε σε ποια κατάσταση ενδυνάμωσης, αποκατάστασης είναι το πόδι του. Αν είναι όλα εντάξει και θα μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα τον Ιανουάριο ή έστω προς το τέλος του Ιανουαρίου, τότε εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, όπως έχω αναφέρει και του Σακέτη, είναι ήδη στην ομάδα, είναι ένας προσφερειστής που πρόσφερε τα μέγιστα στην ομάδα, είναι ένας προσφερειστής που ψάχνουμε ή που έχουμε ανάγκη για την ομάδα και από τη στιγμή που είναι προσαρμοσμένος, τότε έχει προβάδισμα. Αν όμως τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε το καλό της ομάδας και να δούμε πώς θα τον βοηθήσουμε και τον ίδιο να επανενταχθεί στην ομάδα σε μεταγενέστερο στάδιο. Καλάκης. Λοιπόν, στην αρχηγή σας τοποθέτησε ένα λόγο ότι ο Ντανεζίνιο βοηθάει σημαντικά, βοήθησε μέχρι τη στιγμή στο σκοράδι. Ακόμη ένας παίχτης που βοηθάει νομίζω έχουν τον ίδιο αριθμό από τρία τρίματα στο πρωτάθλημα, Γκινγκίεβιτς. Ένας παίχτης επιθετικός, είναι από τους ελάχιστους που έχει στο ρόστερ της η ομάδα που έχουν την ικανότητα του σκοραρίσματος. Το τελευταίο παιχνίδι τον είδαμε στον πάγκο, δεν το χρησιμοποιήσατε. Τελευταίες μέρες διαβάζουμε ρεπορτάζ, δημοσιεύματα ότι θα είναι ο τέταρτος της παρέας τον Ιανουάριο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι γράφετε εσείς ότι είναι ένας πιθανός να φύγει, όπως πιθανός είναι οποιοδήποτε από τους 23 παίχτες συντερματοφύλακες που έχουμε για να φύγει. Διότι κάποιοι πρέπει να φύγουν για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Αλλά κανείς ποδοσφαιριστής δεν θα φύγει αν δεν μάθει πρώτα από εμένα ότι θα φύγει. Εγώ θέλω να είμαι σωστός προς τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές μιλούν μεταξύ τους, μιλούν και όταν αποχωρήσουν και δεν θα ήθελα κάποιος να κατηγορήσει τον Χριστάκη τον Χριστοφόρο ότι δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Άρα, αν ο Χιγκίεβιτς θα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, πρώτα θα το μάθει από εμένα και όχι από τα δημοσιεύματα. Αυτό το πράγμα, αν γινόταν παλιά, σας λέω ότι θα σταματήσει, διότι δυστυχώς, έστω και αν είναι από μέσα από την ομάδα που βγαίνουν, αυτό το πράγμα κάνει μεγάλη ζημιά στην ομάδα. Από τη μια προσπαθούμε να χτίσουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση και δυστυχώς κάποιοι με δεν γνωρίζω με αφελές τρόπο δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα ανεπανόρθωτο. Κύριε Χριστοφόρο, είστε κοντά σε κάποια μεταγραφή. Πάντα λέω ότι είμαστε πολύ κοντά και πολύ μακριά. Αν δεν υπογράψει κάποιος να το ανακοινώσουμε, νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να
να μιλήσουμε κάτι πάνω. Διγράφτηκε του ΒΟΟΥ ότι ένα παίκτης που επίσης πρόσφερε κοντά στην ΑΕΛ, όπως είπατε για τον Λαϊρώσα, αυτό το παίκτης έχει προταθεί, είναι στη λίστα. Ο ΒΟΟΥ όπως ήταν σε άλλη ομάδα πρόσφατα. Ο Αϊρώσα είναι σε διαφορετική κατηγορία. Είναι μαζί με τον Σακέτη, είπα. Όχι μαζί με τον Σακέτη και τον ΒΟΟΥ. Άρα, επειδή ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, και αντιλαμβάνομαι ότι από ό,τι διάβασα τελευταία και πάρα πολλούς, γράφτηκαν για πάρα πολλούς, να μην ξεκινήσουμε για τον καθένα να διαψεύδουμε, αλλά να πάμε στην άλλη διαδικασία που γνωρίζουμε όλοι, όταν υπογράψει ο παίκτης να τον ακυρώνει. Κύριε, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ.